αυτός η απέτηση από την κυβέρνηση για την άμεση αποκατάσταση των άστεγων με αξιοπρεπή προσωρινή στέγαση και βέβαια την πλήρη αποζημίωσή τους για τις περιουσίες που έχασαν. Το λαϊκό κίνημα έχει εκφράσει και συνεχίζει να το κάνει την ηθική και ηλική αλληλεγγύη του. Είναι άλλο όμως αυτή η αυτονόητη για το κίνημα στήριξη που πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί και άλλο η υποχρέωση της κυβέρνησης να αποκαταστήσει στο 100% τους πληγέντες. Την ίδια ώρα, η κατάσταση με την πανδημία και τις επιπτώσεις στο λαό γίνεται όλο και χειρότερη. Προχθές μόλις το νοσοκομείο της Καρδίτσας έμεινε από οξυγόνο. Ποια λύση βρήκε και σε αυτή την τραγική, όσο και αναμενόμενη εξέλιξη με βάση την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση? Να μεταφέρει διασωληνωμένους ασθενείς με COVID και μη στο νοσοκομείο Τρικάλων που επίσης ασφυκτιά. Και χθες ξανά επιστροφή στην Καρδίτσα, σαν να μην τρέχει τίποτα και δεν υπάρχει κανένας φόβος και κανένα ρίσκο σε αυτές τις βόλτες των ασθενών. Καμιά σημασία στις φωνές αγωνίας εδώ και μήνες των υγειονομικών σε όλη την Ελλάδα για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των νοσοκομείων με προσωπικό αλλά και τα απαραίτητα μέσα. Βλέπετε, είναι προπατορικό αμάρτημα να θιχτούν στο ελάχιστο τα συμφέροντα της τάξης των μεγαλογιατρών και των μεγαλοϊδιοκτητών. Μη χάσουν κανένα φράγκο οι μεγαλοκλινικάρχες, αυτοί που πλουτίζουν εσχρά την ώρα που ο λαός στιβάζεται και πεθαίνει και μέσα και έξω από τα νοσοκομεία. Είναι, λέει, φυσιολογικό να πεθαίνουν άνθρωποι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και το ποσοστό 20% είναι σχετικά μικρό. Άντε λοιπόν, να αρχίσουμε να πεθαίνουμε στους δρόμους για να κάνουμε την καρδιά στην κυρία Παπαευαγγέλου και στον κάθε διορισμένο κυβερνητικό λοιμοξιολόγο. Αυτά όμως είναι τα αποτελέσματα της εγκληματικής πολιτικής στη δημόσια υγεία εδώ και δεκαετίες. Εκεί έχουν τη ρίζα τους τα σημερινά αδιέξοδα. Και δεν πείθει κανέναν πλέον ο Πρωθυπουργός όταν ισχυρίζεται ότι κάνει ό,τι μπορεί. Κάνει ό,τι μπορεί για να αυξηθούν τα κέρδη των λίγων, ακόμη και σε βάρος της ανθρώπινης ζωής. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει τη θέση μας και ουσιαστικά μας εκβιάζουν να διαλέξουμε ανάμεσα στους κινδύνους για την υγεία μας και τον αργό θάνατο από την οικονομική ασφυξία.